Από την περασμένη Δευτέρα, μετά τη λήξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας και αφού είχε συζητηθεί εκτενώς το θέμα της αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16, το πρόβλημα είχε εντοπιστεί στις ετήσιες δόσεις, καθώς η αμερικανική πλευρά σύντουσε περίπου 300 εκατομμύρια κατέτους. Για σχεδόν μία εβδομάδα, οι συζητήσεις και οι πιέσεις από την ελληνική πλευρά προς την άλλη μεριά του Ατλαντικού ήταν διαρκείς, εξηγώντας σε κάθε τόνο πως η χώρα μας δεν ήταν δυνατόν να ξεπεράσει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της που είχε επιβάλει και η Αμερική. Αυτές οι συζητήσεις έφεραν το θετικό αποτέλεσμα και η αναβάθμιση των F-16 στο πιο σύγχρονο επίπεδό του, στο Viper, εκρήθηκε στο έκτακτο Κισαία. Η αμερικανική πλευρά έχει καταρχήν αποδεχθεί την αναθεωρημένη ελληνική πρόταση που λαμβάνει υπόψη τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της χώρας τα επόμενα έτη. Το Κισαία ομοφόνως ενέκρινε την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης 85 αεροσκαφών. Μόλις κλείδωσε η αναβάθμιση, ο Πάνος Καμένος μέσω Twitter έγραψε. Το Κισαία ενέκρινε ομόφωνα το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 σε Viper μετά την αποδοχή καταρχήν από την αμερικανική πλευρά του προγράμματος πληρωμών βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΕΘΑ. Μια μεγάλη ημέρα για την πολεμική αεροπορία. Υπέρ της αναβάθμισης μέρους του αεροπορικού στόλου των F-16 είχε ταχθεί και η Νέα Δημοκρατία. Θα περιμένουμε όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για να τοποθετηθούμε αναλυτικά. Με ένα αεροσκάφος F-16 κατά τη διαδικασία της απογείωσης και ελληνική σημαία στο σχόλιό του, ο Αμερικανός πρεσβευτής χαιρέτησε την απόφαση για την αναβάθμιση των αεροσκαφών. Είναι μεγάλη μέρα για την ελληνική πολεμική αεροπορία, το Υπουργείο Άμυνας και τους συμμάχους μας όπως οι Έλληνες. Η αναβάθμιση των F-16 προχωρά μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Οκτώβριο. Συγχαρητήρια Υπουργέ Πάνο Καμένε και στην ομάδα σου. Το κόστος του προγράμματος αναβάθμισης των 85 μαχητικών F-16 αναμένεται να κοστίσει 1,1 δις. Έως το 2021 που η χώρα μας έχει δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τα χρήματα που θα δοθούν φτάνουν περίπου τα 450 εκατομμύρια. Δηλαδή για κάθε χρόνο το ποσό της δόσης θα φτάνει κοντά στα 110 εκατομμύρια. Η προκαταβολή προς την Αμερική για να ξεκινήσει η διαδικασία είναι πολύ λιγότερα, κοντά στα 40 με 50 εκατομμύρια. Πολλές από τις λεπτομέρειες που αφορούν την αναβάθμιση θα έχει τη δυνατότητα να τις συζητήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ώρες αναμένεται η τελική υπογραφή ανάμεσα στην Αμερικανική πλευρά και τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας. Στόχος είναι όλα να προχωρήσουν άμεσα και έως τον Αύγουστο το πρώτο αεροσκάφος να φεύγει για την Αμερική, ώστε να ξεκινήσει η αναβάθμισή του στο επίπεδο Viper. Γι' αυτόν τον λόγο, κλιμάκιο Αμερικανών έρχεται άμεσα στη χώρα μας, ώστε να επιλέξει το αεροσκάφος μετά από δοκιμές εδάφους που θα γίνουν. Χρονιά ορόσημο το 2020, όταν αναμένεται να επιστρέψει το αναβαθμισμένο F-16 Viper στην Ελλάδα. Και τότε θα ξεκινήσει στην ΕΑΒΗ αναβάθμιση των υπολείπων 84 αεροσκαφών έως το 2028. Σήμερα η χώρα μας διαθέτει 4 τύπους μαχητικών F-16, πολλά από τα οποία μεταξύ τους δεν μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες που αφορούν το τακτικό πεδίο. Η αναβάθμιση αρχικά των 85 αεροσκαφών θα φέρει πίσω αεροσκάφη με το ραντάρ τύπου AESA. Αυτό σημαίνει ότι το ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης δίνει στον υπτάμενο όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται τόσο για επίγειους όσο και για εναέριους στόχους. Στο νέο πιλωτήριο ο χειριστής θα έχει μπροστά του τη νέα κεντρική οθόνη μεγάλων διαστάσεων με όλες τις πληροφορίες. Το Link 16 είναι κεφαλαιόδου σημασίας, καθώς τα 85 αεροσκάφη θα μπορούν να ανταλλάσσουν σημαντικές πληροφορίες μεταξύ τους και αυτό δίνει τη μεγάλη ισχύ στο αξιόμαχο. Κάτι που σήμερα υπάρχει μόνο στα αεροσκάφη που βρίσκονται στην αεροπορική βάση του Αράξου. Μετά την αναβάθμιση, τα 85 αυτά αεροσκάφη θα ενσωματώνουν όλα τα σύγχρονα πυρομαχικά κρούσεις, G-DAM και J-SOW. Επίσης, όλα τα αεροσκάφη θα διαθέτουν το σύστημα αυτοπροστασίας ασπής, ενώ τα F-16 Viper είναι αυτά που θα μπορούν να συνεργαστούν με το επόμενο αεροσκάφος 5ης γενιάς. Τα 30 F-16 Block 52 Advance που βρίσκονται στον Άραξο είναι τα πρώτα που θα μπουν στον κύκλο της αναβάθμισης. Και αυτά έχουν τη λιγότερη εργασία, μιας και παραλήφθησαν από την πολεμική αεροπορία το 2009. Αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνουν τα 55 F-16 Block 52 Plus που είχαν φτάσει στην Ελλάδα το 2003. Σημαντικό είναι πως όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα για την αναβάθμιση των 85 F-16 και με τα απάρτια των F-16 Block 52 Plus που θα έχουν περισσέψει, η ΕΑΒ αναμένεται να προχωρήσει μόνη της στην αναβάθμιση των F-16 Block 50 στο επίπεδο 52+.